Φεύγουμε από όλα αυτά και πάμε στα social media, media Ισιδωρακόμου. Λοιπόν, η πρόεδρος του ΕΟΤ, η αγαπημένη πανέμορφη κουκλάρα ηθοποιός, Άντζελα Γκερέκου, έτσι που την είδαμε. Πολύ καλή φίλη του Ανδρέα Γεωργίου, βρέθηκε στην Αγία Νάπα, στο γάμο του πριν λίγες μέρες και μάλιστα χόρεψε, είδαμε και τα έθιμα, τα είχαμε δείξει στην εκπομπή Μη που τον προετοίμασε. Χόρεψε το Λιβοσκόπουλο, το Φεγγάρι Πάνω Θεέ μου και μάλιστα το τραγούδαγε ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Πιο όμορφη από ποτέ, 3 χρόνια από το θάνατο του το Λιβοσκόπουλου, χορεύει. Πάμε να το δούμε. Εντάξει, μιλάμε για μια γυναίκα συγκλονιστική. Εκεί δίπλα και η κόρη τους. Η Μαρία. Η Μαρία ήταν μαζί. Εκεί βέβαια. Εδώ και ο Ανδρέας Γεωργίου. Πολύ αγαπημένοι. Συνεργάζονται χρόνια νομίζω. Ναι. Και ναι, η σημειολογία το να χορεύει Άντζελα Γκερέκου. Συγκινητικό είναι. Είναι πολύ συγκινητικό. Και νομίζω ότι είναι κάποια ζευγάρα που γενικά έχουν χαράξει, δηλαδή θα έχουν χαραχθεί στη μνήμη μας για πολλά χρόνια. Μεγάλο έρωτας. Που αντιθυμόμαστε είναι κάποια ζευγάρια δηλαδή που δεν θα τα ξεχάσουμε ποτέ όλα αυτά που έχουν ζήσει. Όταν υπάρχει αληθινή αγάπη, παιδιά, έτσι είναι. Εγώ το θυμάμαι όταν είχε βγει η Άντζελα Γκερέκου τότε με αντρικό μαλλί από τις λίγες Ελληνίδες που το είχαν τολμήσει και τις πήγαινε και φανταστικά, φωτογραφίσεις. Μιλάμε για έναν ανεπανάληπτο έρωτα, πραγματικά. Η Άντζελα Γκερέκου και η Ρέτο Τουντζή, παιδιά, αυτές τις δύο. Σωστά. Τέλεια, μάλιστα. Για πάμε. Ναι, και η Ελεονόρα, σωστά. Και η Ελεονόρα, παιδιά, όταν είχε κάνει το πρώτο κοντό, στην προσδική. Ναι.